89 τα κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί για σήμερα τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, κρούσματα κορονοϊού. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Βιτοράκη, τον κύριο Στέλιο Βιτοράκη, είναι μέλος του Συλλόγου Πνευμονολόγων Χανίων. Βέβαια, κύριε Βιτοράκη, να σας καλησπερίσω. Θα μιλήσουμε για το άσμα, για την πανδημία, για τον κορονοϊό, τι πρέπει να προσέξουν οι ασθματικοί. Θέλω όμως ένα σχόλιο. 89 τα κρούσματα σήμερα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Περιμένατε ένα μικρότερο αριθμό? Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Θα ήθελα να έχουμε ένα μικρότερο νούμερο. Θεωρώ ότι αν διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και προσέξει ο κόσμος λίγο περισσότερο, ίσως έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό βοηθάει ότι ο καιρός έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και ότι πολλές δραστηριότητες πλέον μπορούν να γίνουν σε εξωτερικούς χώρους. Το μήνυμα όμως είναι να μην θεωρήσει ο κόσμος ότι επειδή ανοίγουμε, ξαφνικά είμαστε καλά. Με λίγη προσοχή θα είμαστε πολύ πολύ καλύτερα και θα περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Υπάρχει ο κίνδυνος να χαλαρώσουν οι πολίτες, οι κριτικοί, μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκλιμάκωσης των μέτρων? Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει παγίδα? Ο κίνδυνος υπάρχει και δεν αφορά μόνο τους κριτικούς, αφορά όλον τον κόσμο. Έχουμε δει χώρες που παραδοσιακά το κλίμα είναι καλοκαιρινό, ας το πούμε, θερμό, είχαν μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι είναι στο χέρι μας. Κάθε χώρα έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη που δεν είναι πολυπληθής και όπως είπα, πολλές δραστηριότητες γίνονται έξω ακόμα και ιδίως η διασκέδαση. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απλά θέλει προσοχή, δεν είναι δύσκολο. Ειδικά τώρα που προχωράει και ο εμβολιασμός ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Μάλιστα. Πανδημία και άσθμα, τι πρέπει να προσέξουν οι ασθματικοί, πόσο κινδυνεύουν? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο το έχουμε δεχθεί χιλιάδες φορές από την αρχή της πανδημίας. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν ότι οι ασθματικοί, τουλάχιστον όσον αφορά το να κολλήσουν τον κορονοϊό, αυτή η πιθανότητα δεν είναι αυξημένη. Κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο, γιατί ξέρουμε ότι η υγιεινής λοιμώξη είναι ένα βασικό αίτιο παρόξυνσης του άσθματος. Όμως ξέρουμε ότι αν κολλήσουν, αν νοσήσουν δηλαδή, έχουν λίγο μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσηλευτούν και λίγο αυξημένες πιθανότητες να κινδυνεύσουν κιόλας. Και αυτό σημαίνει όταν το άσθμα τους είναι σοβαρό ή αρρύθμιστο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ασθματικοί να συνεχίσουν να παρακολουθούνται κανονικά από τους πνευμονολόγους και τους γιατρούς τους, ώστε να έχουν άσθμα αριθμισμένο και να λαμβάνουν κανονικότητα την αγωγή τους. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να πούμε στους ασθενείς μας όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε να αριθμίσουν το άσθμα τους. Και είμαστε μάλιστα ανοιχτοί ανέκαθεν. Δηλαδή, είμαστε οι γιατροί που ποτέ δεν έκλεισαν τα ιατρία τους από την αρχή της πανδημίας. Έχετε αντιμετωπίσει περιστατικά ασθματικών, κρούσματα με ασθματικούς και σε επίπεδο Χανίων και σε επίπεδο Κρήτης? Έχετε εικόνα, φαντάζομαι? Φυσικά. Φυσικά έχουμε αντιμετωπίσει. Όταν κάποιος νοσήσει, λίγο πολύ τα συμπτώματα είναι ίδια. Δεν αλλάζει κάτι στην αντιμετώπιση. Δηλαδή, οι ασθματικοί που νοσούν από κορονοϊό έχουν τα ίδια συμπτώματα με αυτούς που δεν έχουν άσθημα. Ακόμα και η αντιμετώπιση, αν χρειαστεί σε νοσοκομεία, είναι η ίδια. Συν τη θεραπεία που δίνουμε γενικά στους ασθματικούς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ κύριε Βιτοράκη, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.